ήθελα να σας πω, είπα την ημερομηνία σήμερα, 5η 4 Ιανουαρίου. Και βέβαια είναι η πρώτη φορά που μιλάμε για τη στήλη νέας τεχνολογίας με τον Νίκο Βασιλάκο. Καλή χρονιά, Νίκο μου. Καλή χρονιά, ό,τι καλύτερο. Και έχεις... καλό ποδαρικό και καλές παρουσιάσεις και νέα θέματα συνέχεια και ενημέρωση. Αμήν. Ποδαρικό στην εκπομπή, την πρώτη του μηνός έκανε ο Νίκος ο Πορτοκάλογλου. Ναι. Και για τις νέες τεχνολογίες, βέβαια, λέω έτσι. Για τις νέες τεχνολογίες, λέω. Εγώ λέω γενικά να έχουμε μια καλή χρονιά. Ναι, έτσι. Με κέφι, με γούστο, με υγεία πρωτίστως. Εγώ έφερα πάντως έναν καθητή μου για να ξεκινήσουμε καλά. Α, ευχαριστώ. Ταιριάζει με τα κόκκινα βαβάκια που έχει σήμερα. Είναι συμβολικό. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρεις ότι θα φοράω σήμερα κόκκινα γοβάκια. Τυχαίως έγινε το... Εντελώς τυχαία. Το πάνε ένα κουμπελογάκι. Έχει 2007. 2007. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Και αυτά είναι δηλαδή 2007 ευχές. 2007 ευχές και τώρα όλα τα προβλήματα στο, που λέει στον Μπεγλέρη τα Μπεγλέρισα. Έτσι να φεύγουν. Να φεύγουν μακριά όλα τα προβλήματα, μακριά. Να μην μένει τίποτα. Μακριά. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Για να περάσουμε από το ρεμπέτικο στις νέες τεχνολογίες. Έτσι γέφυρα. Σωστός. Και κυρίως όταν έχουμε να πούμε για καλά νέα στη στήλη σου. Έχουμε πολύ καλά νέες τεχνολογίες. Όντως έτσι. Για να μας πεις τι γίνεται. Έχουμε καινούργια εξέλιξη. Νέες αφήξεις. Στα προϊόντα. Ναι, ναι, έτσι είναι. Όποιος ετοιμάζεται να πάρει υπολογιστή, ας περιμένει λίγο να περάσει η 30η του μηνός που διανύουμε, η 30η Ιανουαρίου, ώστε σε κάθε νέο υπολογιστή να βρίσκονται και τα νέα Windows που περιμένουμε, το γνωστό λειτουργικό σύστημα. Αλλάζει όνομα, θα γίνει από XP Vista και θα γίνει πιο χρηστικό. Δηλαδή, όποιος μέχρι στιγμής δεν είχε μεγάλη οικειότητα και γνώση για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τώρα μπορεί να ελπίζει ότι θα έχει λιγότερα προβλήματα. Λοιπόν, περίμενε. Πάμε από την αρχή. Μου αρέσει αυτό. Εντάξει, γιατί εσύ μπορεί να είσαι εκεί στην Ένωση Ελλήνων Χρηστών Ιντερνετ, αλλά εγώ ξέρω ότι αυτή την εκπομπή τη βλέπουν και άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα τι θα πει Windows. Δηλαδή, ακούνε Windows και σκέφτονται, άνοιξε το παραθύρι σου να σε δω. Ναι. Ομορφανιά μου, κατάλαβες. Έτσι, λοιπόν, να εξηγήσουμε. Είναι γεγονός αυτό. Νομίζω ότι πολλές φορές του λέω στο παράθυρο, κλείσε το παράθυρο. Και μας έχει τύχει αυτό σε υποστήριξη, χωρίς πλάκα, να σηκωθεί και να κλείσει το παράθυρο. Και λέει γιατί ο αέρας το πειράζει, λέει τον υπολογιστή. Μα όχι, λέει λέγοντας παράθυρο, εννοούμε το παράθυρο που έχει μπροστά σε εκείνη τη στιγμή, το τετράγωνο. Λοιπόν, για να πούμε ακριβώς σε εκείνους που μας βλέπουν τι σημαίνει τα παράθυρα, τα Windows ναι. δηλαδή, και τι σημαίνει άφηξη των νέων Windows. Ο υπολογιστή ουσιαστικά είναι το λειτουργικό του, ό,τι λειτουργικό σύστημα έχει. Όπως ο άνθρωπος είναι ο χαρακτήρας του. Ο άνθρωπος είναι ο χαρακτήρας του. Έτσι για τον υπολογιστή είναι το λειτουργικό του σύστημα. Οπότε δεν μετράει μόνο τι υπολογιστή έχεις, μετράει τι λειτουργικό έχει μέσα ο υπολογιστής. Εν προκειμένου, να μην πω όλοι οι Έλληνες, περισσότεροι Έλληνες, τα 2,5 τρίτα των Ελλήνων έχουν Windows στον υπολογιστή τους. Τώρα θα έχουν τη νέα έκδοση. Όποιος πάρει νέο υπολογιστή θα την έχει εγκατεστημένη, δεν θα πληρώσει περισσότερα χρήματα γι' αυτό. Ενώ παλιά, πες το αυτό, έπαιρνες αυτό, δηλαδή έπαιρνες... Έπαιρνες έναν υπολογιστή ο οποίος είχε XP μέσα, είχε τα Windows XP, την προηγούμενη έκδοση. Ναι, έπαιρνες δηλαδή αυτό, ναι. το εργαλείο ας το πούμε, ναι, αλλά για να δουλέψεις το εργαλείο τον υπολογιστή έπρεπε να έχεις το και το λειτουργικό του βέβαια. Σύστημα, αλλιώς αυτό δηλαδή που ήταν μέσα. Ναι, μια μαύρη οθόνη είναι αλλιώς. Ναι. Και χρειαζόταν να τον αναβαθμίσεις αγοράζοντας ένα λειτουργικό σύστημα. Να πάρεις το επόμενο, να το αναβαθμίσεις, να βάλεις τη νέα έκδοση, να δεις ότι όλα λειτουργούν καλά, ότι έχει αναγνωρίσει τα πάντα. Τέρμα αυτό το πράγμα. Τέρμα η ταλαιπωρία, γιατί τώρα έρχεται ένα νέο λειτουργικό σύστημα το οποίο θα βοηθήσει και αυτούς οι οποίοι δεν έχουν ιδέα από υπολογιστές. Γιατί είναι ακόμα πιο απλό. Κάθε έκδοση του λειτουργικού γίνεται πιο απλή. Γιατί στο νου του κάθε κατασκευαστή είναι ο απλός χρήστης. Κοντά στο νου και γνώση. Έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε έτσι. Το νέο λειτουργικό θα είναι ακόμα πιο απλό, ώστε να μπορούν ακόμα και όχι μόνο οι ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού, οι συνταξιούχοι και οι έφηβοι, αλλά και οι παλιοί και έμπειροι χρήστες να δουλέψουν ακόμα καλύτερα. Και τι εννοώ να δουλέψουν ακόμα καλύτερα. Γιατί θα μου πεις, εντάξει, και τι σημαίνει αυτό, ας πούμε, τι αλλαγές θα γίνουν στον υπολογιστή μου, γιατί να αλλάξω. Και γιατί λέγονται Vista, γιατί αλλάζουν την οπτική. Έχουν εντελώς διαφορετική οπτική το λειτουργικό σύστημα. Ποιος πρώτα έφτιαξε τα Windows, μια που μιλάμε. Ο Bill Gates. Να, είναι αυτό ο δισεκατομμυριούχος είναι. Δεν παίζει λίγο για κάποιους που. Παίζει λίγο, παιδί μου, για κάποιους που. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, αντικρουόμενες για το ρόλο του Bill Gates. Αυτός ξεκίνησε προγραμματίζοντας κώδικα, ξεκίνησε με μια μορφή basic γλώσσας, δηλαδή πήρε ουσιαστικά στην αρχή ένα σύστημα το οποίο δεν έκανε τίποτε.
και του φτιάξε ένα λειτουργικό. Δηλαδή, του φτιάξε να βγαίνουν παραθυράκια και να αρχίσει να δίνει εντολές. Οι αρχές των εντολών ήταν με μαύρη οθόνη και έγραφε λεξούλες και πατούσε enter, και μετά έφτιαξε το γραφικό περιβάλλον για τα Windows. Και γι' αυτό έχει τόσο μεγάλη διάδοση. Γιατί, και σε αυτό βέβαια έπαιξαν πολλά πράγματα ρόλο, όχι μόνο το ότι ήταν πρωτοπόρος, αλλά το ότι άνοιξε ένα σύστημα σε πάρα πολύ κόσμο, κάνοντας το απλό. Μάλιστα. Και να γυρίσω στο απλό, να κάνω τον κύκλο και να πω γιατί Windows Vista. Και να πεις ένα λεπτό τελειώνοντας τον Bill Gates, ότι ένας άνθρωπος που θεωρείται ένας από τους 5 πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη, ναι. Και είναι ένας άνθρωπος που δίδει. Λένε, δεν το έχω δει εγώ δηλαδή, δεν έχω δει τα τσεκ να φεύγουν, αλλά λένε ότι κάνει ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο βοήθειας, φιλανθρωπικό, πιο σωστά έργο υποβοήθησης στον τρίτο κόσμο. Έτσι είναι, γιατί έχει φτιάξει και το ίδρυμα που ονομάζεται Bill & Melinda Gates Foundation. Μελίντα η γυναίκα του. Ναι, η γυναίκα του, το οποίο θέλει να ουσιαστικά καλύτερο νερό, δεν δίνει μόνο τεχνολογίες, θέλει καλύτερο νερό, καλύτερες έργα υποδομών, λοιπόν. Έργα υποδομών, φάρμακα, προμήθειες και υπολογιστές. Και εξυγχρονισμό ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να ελπίζουν σε ένα καλύτερο αύριο. Γιατί είπαμε ότι οι υπολογιστές δεν κάνουν δίκτυα υπολογιστών, δεν υπάρχουν δίκτυα υπολογιστών. Εμείς τα δίκτυα τα βλέπουμε ως δίκτυα ανθρώπων. Πίσω από έναν υπολογιστή υπάρχει ο άνθρωπος, υπάρχει ο χαρακτήρας. Αυτό είναι το φέρον μέσο. Όπως έχεις το μολύβι για να γράψεις, έχεις τον υπολογιστή.